Καλώς ήρθατε. Θα σας παρουσιάσουμε λαχανοτολμάδες στο πιλίνο. Σε αρκετό νερό που βράζει βάζουμε το χυμό από μισό λεμόνι. Κόβουμε το κοτσάνι από το λάχανο. Και το ζεματίζουμε μέχρι να μαλακώσουν τα φύλλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Όταν είναι έτοιμα, τα βγάζουμε ένα-ένα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Κόβουμε το χοντρό επάνω μέρος και αφαιρούμε το νεύρο. Αν είναι μεγάλα, τα κόβουμε στην μέση. Πολτοποιούμε 2 με 3 μεγάλα κρεμμύδια. Τα βάζουμε σε 700 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά. Προσθέτουμε ένα φλιτζάνι πλημμένο ρύζι καρολίνα, 200 ml σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα γλυκό ή καυτερό μπούκοβο ρίγανη ml κόκκινο κρασί, 100 ml ελαιόλαδο, 100 ml και ανακατεύουμε καλά. Τυλίγουμε τα ντολμαδάκια όπως σας δείχνουμε. Καλύπτουμε την γάστρα με τα χοντρά μέρη των φύλων που αφαιρέσαμε. Τοποθετούμε τους λαχανοτολμάδες μας. Προαιρετικά τοποθετούμε 4-5 κομμάτια χοιρινό κρέας. ml σάλτσα ντομάτας. Εκατό γραμμάρια βούτυρο κομμένο σε κύβους, ελαιόλαδο, αλάτι,
τον χυμό από ένα λεμόνι, σκεπάζουμε με τα εσωτερικά φύλλα του λάχανου, ρίχνουμε 600 με 700 ml νερό, τοποθετούμε ένα πιάτο σαν αντίβαρο, κλείνουμε τη γάστρα και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 1 με 1,5 ώρα. Δοκιμάζουμε αν έχει βράσει το λάχανο πριν βγάλουμε τη γάστρα από το φούρνο. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές! It's alright with me.